Μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση διοργάνωσε χθες στην αίθουσά του ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Η εκδήλωση περιελάμβανε η επίδειξη της τεχνικής ζωγραφική με κερί επάνω στα αυγά, οι γνωστές περδίκες όπως γίνονται στα χωριά των Γρεβενών. Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης πραγματοποιεί απόψε την εκδήλωση με την βαφή της Πασχαλιάτικης Περδίκας. Μετά την περσινή επιτυχημένη εκδήλωση, στην οποία είχαν έρθει πολλές γυναίκες, σκεφτήκαμε να επαναλάβουμε και σήμερα την εκδήλωση αυτήνα. Είναι ένα έθιμο το οποίο συνηθίζεται στα χωριά των Γρεβενών, παραμονές τη Μεγάλη Εβδομάδα να βάφεται η περδίκα. Στην παρέα μας απόψε έχουμε και τα παιδιά της Ηλιαχτίδας, τα οποία έχουν πασχαλιάτικες λαμπάδες προς πώληση. Ένα παλιό έθιμο που συναντάται στα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου, που ομολογουμένως χρειάζεται και τεχνική αλλά και αρκετή υπομονή. Χρειάζεται από ό,τι βλέπετε ένα καντιλάκι ή ένα κεράκι για να έχουμε φλόγα, φωτιά. Χρειάζεται το μελισσοκέρι που είναι το πιο βασικό και το εργαλείο της, το λεγόμενο κονδύλι που προέρχεται από κλίμα, με κλίμα, μία μύτη από μέταλλο και βάζουμε το κερί πάνω στο κλίμα, το οποίο το ζεσταίνουμε στο καντιλάκι και αρχίζει λιώνει και ζωγραφίζουμε το αυγό. Αυτά. Αυγά φυσικά. Ναι, αν αυγούμε τη φλόγα μας. Τα αυγά να είναι ζεστά, δεν θέλουν ψυγείο, γιατί δεν κολλάει αλλιώς το κερί. Τώρα βέβαια θέλει λίγο πιο ζεστό να είναι. Ένα μικρό έργο λαϊκής τέχνης, το οποίο το παρατηρούμε στα βορειοανατολικά χωριά των Γρεβενών και στην επαρχία Βοΐου. Αυτό το έθιμο. Το ζεσταίνουμε πάρα πολύ. Τόσο πολύ που να αρχίσει να στάζει, κύριε. Βέβαια δεν έχει τώρα κύριε πάνω. Και δύο λόγια για το κονδύλι. Πώς φτιάχνει το κονδύλι? Το κονδύλι παλιά το φτιάχναν κάποιοι που δεν ήταν τεχνίτες ή άνθρωποι του χωριού. Πάντα δεν είναι και πετυχημένο. Άλλα γράφουν και άλλα δεν γράφουν. Τώρα είναι λίγο δυσέβρετο για να το βρούμε βέβαια. Είναι κάποιοι που ξέρουν και το κάνουν. Και από τι το φτιάχνουν? Από κλίμα, κλιματόβεργα. Η μετούλα παλιά γινόταν από ό,τι ξέρω από κορδόνι, από το κορδόνι, το μέταλλο που έχει μπροστά το κορδόνι παλιά που είχαν μέταλλο. Και η τρύπα να είναι πολύ μικρή για να είναι λεπτό. Από ό,τι βλέπετε το καίω πολύ, άρχισε στάζει κερί για να αρχίσει να ξεκινάει να γράφει. Και αρχίζουμε να ζωγραφίζουμε το αυγό. Από ό,τι βλέπετε έλειωσε το κερί. Τα σχέδια? Τα σχέδια, αυτοσχέδια δικά. Υπάρχουν τα πιο δύσκολα, τα πιο εύκολα.